Τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης βρέθηκαν στο επίκεντρο σχετικής ημερίδας που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Μεταξύ των εισηγητών και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Βεταλωτής στην ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Όταν μιλάμε για Κρήτη, μιλάμε για μεγάλη περιφέρεια, για μεγάλο περιφερειακό τύπο και όχι μόνο σε μέγεθος αλλά και σε ανάπτυξη. Τότε νομίζω ότι είναι αυτονόητη η σημασία το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Άκρως επιτυχημένη ήταν η ημερίδα εξειδικευμένης ενημέρωσης για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας Κρήτης, την οποία οργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Η ημερίδα εντάσσεται σε σειρά ανάλογων ημερίδων που γίνονται για δημοσιογράφους των περιφερειών της χώρας. Ακολουθώντας το τυπικό και αποδεδειγμένα επιτυχημένο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ημερίδες αφορούν ενημέρωση εκπροσώπων των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης από υψηλό βαθμό στελέχη της κυβέρνησης για όλο το φάσμα των δράσεων που αφορούν την εκάστοτε περιφέρεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει με άλλα στάνταρ, όπως γνωρίζουμε. Είναι πιο οργανωμένη, είναι πιο οργανωτική. Την τεχνολογία που θα έπρεπε να τη χρησιμοποιούμε εμείς πιο έντονα σήμερα, γιατί έχουμε αυτές τις δυνατότητες και έχουμε ανθρώπους και μυαλά που μπορούν να το κάνουν, την εκμεταλλεύονται και τη χρησιμοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση της Κρήτης, οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρο Αρναουτάκη, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλη Καρχημάκη, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης Γιώργο Πουσέο, τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη και την Ομάρχη Ηρακλείου Ευαγγελία Σχιναράκη. Όπως εξήγηλε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γιώργος Πετρουλάκης, μετά από προτροπή της Νομάρχη Ηρακλείου Ευαγγελία Σχιναράκη, άμεσα θα διοργανωθεί σεμινάριο στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες από Κορώνου Χανίων με τη συμμετοχή ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα. Στήριξη αυτού του Ινστιτούτου με δράσεις παρόμοιου τύπου ή άλλες σεμιναριακές δράσεις που θα αποτελούν μια δυναμική στήριξη στους δημοσιογράφους είναι απαραίτητες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να τον εντάξετε στον προγραμματισμό του δικού σας Υπουργείου. Εγώ να ευχαριστήσω και πάλι και περιμένουμε πολλά από τη σημερινή συνάντηση. Δεν μπορεί να δεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε τον ένα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε τον άλλον. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες και θα υπάρξουν κανόνες. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλιώς, ας μην κάναμε τον κόπο να πάρουμε την εξουσία. Οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς που μίλησαν παρουσίασαν στοιχεία για τον σχεδιασμό πολιτικής που αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ευρύτερα τη χώρα. Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, όπου όλοι έθιξαν το γεγονός ότι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση. Ο Γενικός Γραμματείας Ενημέρωσης Γιώργος Πετρουλάκης δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί. Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς δήλωσε ότι το θέμα θα λυθεί στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία. Το άλλο κέριο θέμα που θίχτηκε από τους δημοσιογράφους ήταν η κρατική διαφήμιση, η οποία όπως είπαν και συμφώνησαν οι ειδικοί του πάνελ, δίνεται επιλεκτικά χωρίς κανόνες στους εκάστοτε ημετέρους. Υπήρξε δέσμευση ότι θα ξεκαθαριστεί το τοπίο. Είναι ώρα να περάσουμε, γιατί το ξέρετε αυτό και δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, ούτε σε εσάς ούτε στην πολιτεία, να περάσουμε από ένα σύστημα το οποίο βασίζονταν στο πελατειακό και στο μιλητό και να πάμε σε ένα σύστημα κανόνες.